Όταν κατά τύχη έπεσε στα χέρια μου ένα κέλυφος χελώνας, μετά από μια έρευνα που έκανα, κατασκεύασα την πρώτη λύρα. Ο ήχος της πραγματικά με συνεπήρε. Μετά από την κατασκευή του πρώτου οργάνου που ήταν η λύρα του Ερμή, τόσο πολύ με εντυπωσίασε το θέμα που ξεκίνησα να ψάχνω και επεκτάθηκα σε όλα αυτά τα όργανα με τα οποία γίνεται η απόψινή έκθεση. Μελετώντας τα όργανα, μπήκα στο χώρο της αρχαίας ελληνικής μουσικής, γνώρισα τον τρόπο σκέψεως των αρχαίων Ελλήνων, ο οποίος στηρίζεται σε μια φιλοσοφική βάση. Η μουσική δεν ήταν μόνο για την προστέρψη της ψυχής και για τη διασκέδαση, αλλά για να ενώσει στην ουσία τον άνθρωπο με το θείο. Το να ενωθεί όμως ο άνθρωπος με το θείο πρέπει να μπει σε επίπεδα φιλοσοφικά. Πρέπει να μπει να αναλύσει τον ήχο, τον απλό και μεμονωμένο ήχο, τη σύνθεση του και τι κρύβει πίσω του ο ήχος. Ο Πυθαγόρας με τις θεωρίες του, τις μαθηματικές για την ανάλυση του ήχου και την σχέση του με το σύμπαν, τους πλανήτες και το όλον, βοήθησε την φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα να αναγάγει τη μουσική από μια άμορφη ροή συγκινήσεων σε επιστήμη. Από τότε και στο εξής, οι Έλληνες άρχισαν να κατασκευάζουν όργανα που στην ουσία ήθελαν να πετύχουν με αυτά να ακούσουν τον συμπαντικό ήχο μέσα όμως από τις ακουστικές δυνατότητες του ανθρώπινου αυτιού, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει τα πάντα. Εάν μπορούσαμε όμως να ακούσουμε τους άϊχους ήχους, αυτούς που δεν ακούγονται, και όλες τις αρμονικές τις οποίες παράγουν, θα ήταν, όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, η μουσική των σφαιρών, η μουσική του σύμπαντος. Αυτό θα έκανε τον άνθρωπο να ενωθεί στην ουσία με το θείο, με το όλο. Θεωρείται το πιο σπουδαίο όργανο στην κλασική αρχαιότητα,
ήταν το ιερό όργανο του Απόλλωνα και το έπαιζαν επαγγελματίες μουσική. Είναι μια πολύ φιλοσοφημένη κατασκευή. Ο μηχανισμός του είναι μια περίπλοκη κατάσταση που στηρίζεται βασικά σε φιλοσοφικά επίπεδα. Δεν είναι απλά ένα ηχητικό αντικείμενο. Αν προσέξουμε αυτό το όργανο, ο όγκος αυτού του οργάνου είναι η τομή διαφόρων σφαιρών. Αυτή η κλίση είναι μια φέτρα, μια τομή από μια σφαίρα. Εδώ είναι μια άλλη σφαίρα. Ολόκληρο το όργανο είναι μια άλλη σφαίρα. Η πίσω πλευρά είναι η τομή μιας σφαίρας. Η τομή αυτών των σφαιρών είναι αυτό το όργανο. Η σφαίρα είναι η, μπορούμε να πούμε, η πιο συσσωρευμένη μορφή ενέργειας σε μάζα. Σκεφτείτε τώρα η τομή σφαιρών, πόσο ενεργειακό επίπεδο είναι αυτό το όργανο. Ο ήχος του είναι η προσέγγιση φιλοσοφική των αρχαίων Ελλήνων περί του ήχου. Τελειώνει η φράση η πρώτη, στην οποία θα παίζει και ο Νίκος και ο Νέστορας και ξαναπαίρνουμε από την αρχή να μπει ο Μιχάλης. Έτοιμοι, δύο και πάμε. Εν και. Μέσα από αυτή την φιλοσοφική προσέγγιση άρχισα να κατασκευάζω τα αρχαία ελληνικά όργανα, να τα αναδημιουργώ, χωρίς να τα βλέπω απλά ως ηχητικά αντικείμενα. Επ' ευκαιρία αυτής της έκθεσης έχω εκδώσει και ένα βιβλίο με όλα αυτά που σας είπα, φυσικά με περισσότερες λεπτομέρειες και με φωτογραφίες όλων αυτών των οργάνων που εκτίθονται σήμερα εδώ.